Οι επιστήμονες έλυσαν επιτέλους το μυστήριο σχετικά με το λαμπερό μπλε δακτύλιο φωτός που διαφέρει από οτιδήποτε έχουν δει αστρονόμοι στο παρελθόν. Οι αστρονόμοι προσπαθούν εδώ και χρόνια να καταλάβουν γιατί το μυστηριώδες αντικείμενο στο διάστημα έχει έναν κύκλο μπλε φωτός γύρω του, αναλύοντας εικόνες που λαμβάνουμε από τηλεσκόπια τόσο στο έδαφος όσο και στο διάστημα. Τώρα, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι έχουν λύσει το μυστήριο που τους απασχολεί 16 χρόνια σχετικά με το πώς σχηματίστηκε το μπλε φως. Οι αστρονόμοι υποστηρίζουν ότι ο μπλε δακτύλιος δεν είναι στην πραγματικότητα δακτύλιος, αλλά κόνος. Το νέφος των θεωρισμένων συντριμιών πιθανότητα σχηματίστηκε αφότου ένα αστέρι που μοιάζει με ήλιο κατάπιε ένα μικρότερο και επειδή ένας από τους κόνους βλέπει απευθείας τη γη, φαίνεται από εδώ σαν δακτύλιος. Αυτή είναι η πρώτη φορά που οι αστρονόμοι παρατηρούν μια τόσο σπάνια φάση της εξέλιξης των άστρων που συμβαίνει λίγες χιλιάδες χρόνια μετά την έναρξή τους και διαρκεί μόνο ίσως χιλιάδες χρόνια, μια σύντομη περίοδο στην κλίμακα των αστεριών. Τα δύο αστέρια άρχισαν τη ζωή τους στο διάστημα, αλλά καθώς το ηλιακό αστέρι επεκτάθηκε και πλησίασε το άλλο αστέρι, το μικρότερο από τα δύο άρχισε να αποπνέει υλικό από το μεγαλύτερο. Τελικά, καθώς το μικρότερο αστέρι φαγώθηκε, η σύγκρουση ξεκίνησε ένα σύννεφο συντριμιών που διχοτομήθηκε από ένα δίσκο αερίου από το μικρότερο αστέρι, δημιουργώντας έτσι τα δύο συντρίμια σε σχήμα κόνου. Τα μόρια υδρογόνου στα συντρίμια στη συνέχεια διενεργήθηκαν από το κύμα κλονισμού, με αποτέλεσμα να λάμψουν με υπεριόδες φως, δίνοντας στο σύννεφο το κυκλικό μπλε χρώμα. Ενώ οι επιστήμονες προσπαθούσαν να καταλάβουν για χρόνια τι προκάλεσε το αστέρι, διατύπωσαν πολλές ιδέες σχετικά με το φαινόμενο. Χρησιμοποιώντας το τηλεσκόπιο Hale του Caltech στο παρατηρητήριο Palomar κοντά στο San Diego και το παρατηρητήριο WM Keck στη Χαβάη, προσπάθησαν να βρουν στοιχεία για ένα κύμα κλονισμού γύρω από το αστέρι που υποδηλώνει ότι έχει σταλεί ένα σύννεφο αερίου στο διάστημα. Αργότερα, διατυπώθηκε η άποψη ότι το αστέρι θα μπορούσε να καταστρέψει έναν κοντινό αόρατο πλανήτη, αλλά τα δεδομένα από το Habitable Zone Planet Finder που κυκλοφόρησε το 2017 έδειξαν ότι δεν υπάρχει τέτοιο αντικείμενο σε τροχιά γύρω από το αστέρι. Εάν και οι επιστήμονες χρειάστηκαν μεγάλο χρονικό διάστημα για να διαπιστώσουν πού οφείλεται ο μπλε δακτύλιος, με τη χρήση της νέας τεχνολογίας, τα παλαιότερα προγράμματα επίσης συνεχίζουν να αποκαλύπτουν νέες πληροφορίες σχετικά με τέτοια φαινόμενα.